πολυοδομία έμεινε με 0 υπάλληλο. Στοιχεία τα οποία στη Μύκονο δρούν με μαφιόζικο τρόπο. Με ρωτάτε για τον Δήμαρχο ή για τις αρχές. Δεν περνάνε από εκεί, δεν το βλέπουνε, αφού βγάζει μάτι. Η Δημοτική Αρχή που έπρεπε να αφαιρέσει την άδεια δεν την έχει αφαιρέσει. Μπορώ να αντιμετωπίσω όποιον μπράβο θέλει. Αλλά δεν είναι ο πόλεμος. Ο σκοπός είναι να ζούμε ειρηνικά, αρμονικά, να αγαπάμε και να δώσουμε και στα παιδιά μας το αύριο της Μυκόνου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η Μύκονος, γνωστή και ως το νησί των ανέμων, βρίσκεται στην καρδιά των Κυκλάδων και αποτελεί ένα από τα παγκοσμίου φήμης ελληνικά νησιά. Είναι συνώνυμο του κοσμοπολιτισμού και των πολυτελών διακοπών με τους πασίγνωστους ανά τον κόσμο τουρίστες. Είναι λαμπερή και αέρινη την ημέρα, γοητευτική και μυστηριώδη στη νύχτα. Τα χρήματα είναι πολλά, τα συμφέροντα μεγάλα και στο νησί δρούν οργανωμένες συμμορίες που αδιαφορούν για τον νόμο και θέλουν να επιβάλλουν τις δικές τους εντολές. Μετά τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρού και τις απειλές που εστάλησαν σε συνάδελφό του μέσω γραπτού μηνύματος, δύο ευσυνείδητους δημόσιους λειτουργούς που εμπόδιζαν ή δεν έδιναν άδεια σε νέες οικοδομές αφού δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες έρευνες για αρχαιολογικά ευρήματα, προκαλώντας έτσι την οργή των κυκλωμάτων, ήρθε και η αντίδραση της πολιτείας. Το Action Story ταξίδεψε στο κοσμοπολιτικό νησί και κατέγραψε εικόνες αλλά και μαρτυρίες. Καλώς ήρθατε στο Action Story. Αναχωρήσαμε από τη Ραφίνα με προορισμό τη Μύκονο, ξεφυλίζοντας παλιές φωτογραφίες από το νησί των ανέμων. Η εικόνα του νησιού το 70 και το 80 δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη σημερινή. Δείτε πώς ήταν οι μήλοι και πώς πολιορκούνται σήμερα από μπαρ και εστιατόρια. Τα Ματογιάννια, σήμα κατά τεθέν της χώρας της Μυκόνου. Το Καλαμοπόδι, που σήμερα είναι γνωστό ως Paradise Beach, επειδή οι χίπηδες που μαζεύονταν τη βάφτισαν παράδεισο. Ο Πλατής Γυαλός, το Αγράρι, η Ψαρού. Πόση ανάπτυξη τελικά αντέχει η Μύκονος και τι ανάπτυξη είναι αυτή? Εμείς παραλάβαμε ένα νησί από τις παππούδες μας που ήταν φανταστικό, το φτιάξανε δίχως μηχανικούς, δίχως αρχιτέκτονες, και τι θα παραδώσουμε εμείς στα εγγόνια και στα δυσεγγόνια μας? Δηλαδή είναι δύο. Αυτό με στεναχωράει εμένα, ότι γίνονται πράγματα δίχως σκέψη, δίχως υποδομές, δίχως σχεδιασμό, δίχως τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας ειλικρινά και μετά πληρώνει ένα πρόστιμο και τελείωσε. Αν δεν γίνουν τώρα οι καταδαφίσεις που ήρθαν όλα τα κλιμάκια, κάτι να γίνει, δεν θα γίνει τίποτα, θα αλλάξει τίποτα.
Η Μύκονος έγινε και πάλι θέμα παγκοσμίως στις 7 Μαρτίου, όταν αποκαλύφθηκε πως ο αρχαιολόγος του νησιού, Μανώλης Ψαρός, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού έξω από το σπίτι του. Ο υπάλληλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Κυκλάδων χρειάστηκε να μείνει 8 ημέρες στον Ευαγγελισμό με μαυρισμένα μάτια και σπασμένα πλευρά. Θυμάμαι ότι πλησίαζα ότι ήταν ένα ιδιαίτερα σκοτεινό βράδυ, χωρίς ιδιαίτερο δημοτικό φωτισμό. Μου έκανε εντύπωση. Είδα ένα ζευγάρι μπροστά μου να κάνει τζόκινγκ, το προσπέρασα και έστρεψα στο στενάκι που ήταν το αυτοκίνητο. Θυμάμαι τον εαυτό μου να πλησιάζει προς το αυτοκίνητο και μετά θυμάμαι να με φορτώνουν στο ασθενοφόρο. Πολύ αποσπασματικά αυτό. Η καλύτερη ανάμνηση που έχω είναι αυτή των συνθηκών πολέμου μέσα στο θάλαμο επιγόντων του Ευαγγελισμού. Και τον αδερφό μου να μου λέει μάλλον κάποιος σε παράσυρε με αυτοκίνητο και σε άφησε εκεί. Και φυσικά μετά άρχισα να κάνω διάφορες διεργασίες. Ειδοποίησα τους συναδέλφους μου στην εφορία αρχαιοτήτων και τους είπα ότι παιδιά αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη Μύκονο. Μετά μάθαμε και άλλα στοιχεία τα οποία μας καθιστούν καχύποπτους. Το μυαλό όλων, του ίδιου, των συναδέλφων του αλλά και των αρχών πήγε κατευθείαν στη λεγόμενη μαφία της Μυκόνου. Σε ένα κύκλωμα που λιμένεται εδώ και χρόνια το νησί, αυθαιρετώντας χωρίς καμία συστολή και εκβιάζοντας όποιον επιχειρήσει να τους αντισταθεί. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα η αστυνομία να βρει τους ενόχους, αν υπάρχουν και πίσω από το φυσικό αυτούργο, αν υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι ο πρώτος ξυλοδαρμός. Έχουν συμβεί κι άλλοι. Και οφείλεται στην ανοχή, όχι της πολιτείας που πάμε να τα ρίξουμε στην πολιτεία. Η πολιτεία ευθύνεται σε ένα μικρό βαθμό στο ότι πρέπει να δίνει προσωπικό κυρίως στην αστυνομία. Οφείλεται σε εμάς που πρέπει να προστατεύουμε τον τόπο και να είμαστε από πάνω. Η δίωξη εκβιαστών που ανέλαβε την υπόθεση σε συνεργασία με την Εισαγγελία Αθηνών αναβάθμισε τις κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου σε κακούργημα, καθώς εκτιμούν πως πίσω από την επίθεση κρύβονται κυκλώματα της νύχτας που δρούν στο νησί. Από το 2017, ο Μανώλης Ψαρός έχει συντάξει 5 αναφορές για αρχαιολογικές παραβάσεις σε βάρος μερικών από τα μεγαλύτερα beach bar της Μυκόνου. Είναι μάλιστα βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε αρκετές ποινικές δίκες που εκκρεμούν. Μία εξ αυτών ήταν να ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά πήρε αναβολή. Ένα από τα κέντρα διασκέδασης στο οποίο ο Μανώλης Ψαρός έχει προχωρήσει σε αυτοψία είναι αυτό στον Πάνορμο, που απέχει λίγα μέτρα από τους αρχαιολογικούς χώρους της Μαυροσπηλιάς και του Μαραθίου. Με τους συναδέλφους του, διαπιστώνει το 2017 πως εντός της επιχείρησης οικοδομήθηκαν στέγαστρα και κτίρια άνω των 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυθαίρετα, δίχως έγκριση. Και πως η λειτουργία του καταστήματος προκαλεί έμεση βλάβη στο περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων. Τι έγινε τελικά? Η επιχείρηση άλλαξε αφημί, επωνυμία και συνέχισε να δουλεύει. Ειδικά ένα αυθαίρετο το οποίο υπάρχει στον Πάνορμο, ο οποίος στα 30 στρέμματα έχει καλύψει τουλάχιστον τα 28. Ο οποίος έχει μόνο 100 τετραγωνικά ένα παλιό κατάστημα του 65, τα υπόλοιπα
είναι επέκταση, επέκταση και έχει κάνει μια παραγκούπολη κυριολεκτικά με κάτι τιμές αστρονομικές σε αυτά που προσφέρει μέσα. Ο Θεός ξέρει τι προσφέρει. Σε αυτόν τον άνθρωπο δύο φορές του έχουν κλείσει το μαγαζί με τον εισαγγελέα. Πήγαινε, έσπαζε τις φραγίδες και έμπαινε μέσα και δούλευε. Κανείς δεν τον έχει ενοχλήσει ποτέ. Δεν περνάνε από εκεί. Με ρωτάτε για τον Δήμαρχο ή για τις αρχές. Δεν περνάνε από εκεί. Δεν το βλέπουνε. Αφού βγάζει μάτι. Ο πιο άσχετος που περνάει από εκεί λέμε, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το πρωί της 28ης Μαρτίου ακολουθήσαμε το κλιμάκιο των αρχαιολόγων και της πολεοδομίας, συνοδεία αστυνομίας που πήγε στην παραλία του Πανόρμου για να ελέγξει το μαγαζί. Κατά την επιθεώρηση, εντοπίζουν αυθαίρετες πέργολες, πακτωμένα τροχόσπιτα και κυρίως πως η ελεύθερη πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της παραλίας του Πανόρμου έχει κλείσει. Οι αρχαιολόγοι επέστρεψαν εδώ που ξεκίνησαν όλα, στην παραλία του Πανόρμου ή τουλάχιστον σε αυτό που κάποτε ήταν παραλία προτού καταπατηθεί. Όταν έφτασαν εδώ το Νοέμβριο του 21, ο Μανώλης Ψαρός μαζί με συνάδελφό του ήρθαν αντιμέτωποι με μπράβους. 5 μήνες αργότερα επανήλθαν, Μάρτιο του 22, μαζί με δικηγόρο. Τότε ήταν που έκαναν καταγγελία ότι όλα εδώ πίσω είχαν γίνει χωρίς να υπάρχουν άδειες από την αρχαιολογική υπηρεσία. Η υπόθεση πήγε στην εισαγγελία και έπειτα πήρε τη δικαστική οδό. Οι εξελίξεις είναι γνωστές. Πλέον οι αρχαιολόγοι βρίσκονται εδώ μόνο με τη συνοδεία αστυνομίας για να κάνουν το αυτονόητο. Απλώς τη δουλειά τους. Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει πως δεν έκανε εξκαφές, αλλά τοποθέτησε προσωρινές κατασκευές. Στην έκθεση των αρχαιολόγων πάντως που εξέτασε το Action Story, αναφέρονται ρητός, εξκαφές χωρίς έγκριση και άλλες παραβάσεις που έχουν να κάνουν με τη χρήση του Αιγιαλού, καθώς ο Πάνορμος έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογική ζώνη Β. Ο Πάνορμος είναι εδώ. Είναι μια ζώνη η οποία είναι παραλιακή. Πίσω από την παραλιακή υπάρχει το καφέ χρώμα, το οποίο είπαμε ότι είναι προστασία διακεκριμένων τμήματων φυσικού τοπίου και δεν επιτρέπεται η δόμηση. Μόνο αποθήκη 50 τετραγωνικών όσον αφορά την καφέ ζώνη. Όσον αφορά, όπως είπα, την παραλιακή ζώνη, τη 23α7, επιτρέπονται κάποιες κατασκευές σε απόσταση όμως από τον Αιγιαλό και την παραλία. Με τη βοήθεια του μηχανικού Αντώνη Κυραντώνη, βλέπουμε πως η Μύκονος έχει χωριστεί σε διάφορες ζώνες οικιστικού ελέγχου, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2005. Σε αυτό το χρώμα είναι η ζώνη 21α1, είναι μια ζώνη τουρισμού και αναψυχής όπου επιτρέπεται η κατοικία, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή τη ζώνη είναι ότι επιτρέπονται και τα τουριστικά καταλύματα. Η ζώνη η πράσινη είναι η 23α9, όπου ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν το 2005, δηλαδή επιτρέπεται η κατοικία στα 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Από εκεί και μετά, από την Άνω Μερά και πάνω, υπάρχουν κάποιες ζώνες οι οποίες περιορίζουν τη δόμηση. Ορόσημο για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων στο νησί είναι απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προδεκαετίας. Σύμφωνα με την οποία μπορούν οι ιδιοκτήτες να νομιμοποιήσουν όσες αυθαίρετες κατασκευές είχαν κάνει μέχρι το 2011. Το παράδοξο είναι πως οι πολεοδομικές υπηρεσίες στις Κυκλάδες
δεν διαθέτουν τους απαραίτητους χάρτες του 2011, αλλά του 2013, με αποτέλεσμα οι επιτίδιοι να νομιμοποιούν παρανόμως αυθαίρετα που κτίστηκαν 2 χρόνια μετά την πρόβλεψη του νόμου. Αυτές οι τακτοποιήσεις γίνονται από μηχανικούς. Οι πληροφορίες που γνωρίζουμε είναι ότι είναι μηχανικοί εκτός Μυκόνου, οι οποίοι έρχονται στο νησί, τακτοποιούν αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά το 2011. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ο νόμος των αυθαιρέτων λέει ότι με την πληρωμή της πρώτης δόσης του προστίμου μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί ένα κίνητο, αυτή τη στιγμή αυτά τα αυθαίρετα που έγιναν μετά το 2011 τακτοποιούνται και ηλεκτροδοτούνται. Πολλές φορές αυτά τα αυθαίρετα είναι κτισμένα σε ζώνες τα οποία δεν επιτρέπεται καθόλου η δόμηση. Είτε λέγεται αρχαιολογική ζώνη, είτε λέγεται ζώνη παραλίας, είτε λέγεται ζώνη βιομηχανική ή οικιστική. Μπορεί να είναι μικρά οικόπεδα, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα. Και ίσως ακόμα πιο παράδοξο είναι πως οι κατεδαφίσεις για παράνομα οικοδομικά έργα σε αιγιαλούς και παραλίες είχαν παγώσει λόγω κορονοϊού από το 2020 και με διάφορες παρατάσεις η αναστολή έληξε πριν λίγες ημέρες, στις 31 Μαρτίου. Άγνωστο αν τελικά θα πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες στο νησί των Ανέμων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού. Και από εδώ και πέρα, για να μπορέσουμε να έχουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει το νησί να αναπτυχθεί πλέον με ένα πρόγραμμα, με ένα σχέδιο. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται άναρχα και αυτόνομα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα της Μυκόνου, είναι τόσο πολύ κορεσμένη που δεν νομίζω ότι μπορούν να κτιστεί κάτι παραπάνω ή να γίνουν ευθαιρεσίες. Εκεί που υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών, είναι κυρίως εκτός χώρας, όπου είναι οι παραλίες και οποιοδήποτε άλλο μέρη του νησιού, στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί σχέδιο, το οποίο είναι αυστηρό. Αλλά δεν φτάνει μόνο να τεθεί το σχέδιο, πρέπει να υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να το επιβάλλουν και να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών, έτσι ώστε να κινούνται όλοι στα πλαίσια της νομιμότητας και σε αυτό που θα έχουμε συμφωνήσει ότι είναι δυνατόν για να γίνει σωστή ανάπτυξη του νησιού. Τον Αύγουστο του 2022, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέλαβε να εκπονήσει ένα νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για τη Μύκονο για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό θα κρίνει αν, τι και πού θα μπορεί να κτιστεί στο νησί τα επόμενα 50 χρόνια, συνυπολογίζοντας τις τουριστικές ανάγκες της Μυκόνου, αλλά και τις αντοχές των υποδομών που έχει. Όσο υπάρχει οικονομικό κίνητρο τεράστιο και όσο επίσης αφήνεται και ελεύθερη η λειτουργία των beach bar χωρίς κανέναν περιορισμό, είτε ωραρίου, είτε τετραγωνικών τα οποία καταλαμβάνουν, και επειδή τα κέρδη είναι τεράστια, προφανώς αυτό και γίνεται και άρα και σε αυτό θα πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγα ότι έχουν αυξηθεί τα αυθαίρετα. Ο κύριος παράγοντας, κατά την άποψή μου και του συλλόγου, θα έλεγα, είναι ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος αυτή τη στιγμή γίνεται από τη ΣΥΡΟ. Προβαίνει κάποιος σε μια καταγγελία και η ΣΥΡΟΣ, η αρμόδια υπηρεσία, έρχεται στο νησί όποτε βρει το χρόνο. Όποτε υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις γενικά πάνω σε αυτό. Η κυβέρνηση τελικά αποφάσισε την αναστολή της έκδοσης όλων των νέων πολεοδομικών αδειών για τις εκτός σχεδίου περιοχές στη Μύκονο, μέχρι να εγκριθεί ο ειδικός πολεοδομικός σχεδιασμός που θα αντιμετωπίσει οριστικά όλα τα θέματα. Κάτι που δυσαρέστησε τους μηχανικούς του νησιού. Αυτό συμβαίνει γιατί η Μύκονος έχει χωροταξική μελέτη από το 2005. Άρα σημαίνει ότι έχουν καθοριστεί από το 2005 οι ζώνες οικιστικού ελέγχου, όπου σε κάθε ζώνη υπάρχουν ειδικοί όροι δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή, που όλοι ξέρουμε τι μπορούμε να χτίσουμε, αν μπορούμε να χτίσουμε και πόσο μπορούμε να χτίσουμε. Αυτή η αναστολή δημιουργεί το αδιέξοδο ότι ένας που θέλει να χτίσει νόμιμα
να κάνει ένα κτίριο για το παιδί του, δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει. Παλί Μικονιάτες έλεγαν στο Action Story πως μαζί με τα ξερά ασκαούν και τα χλωρά, αν είναι να μπει επιτέλους ένα φρένο στην παρανομία και την αυθαιρεσία που μαστίζουν το νησί. «Stop Mafia» έγραφαν τα πλακάτ και τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές έξω από το Δημαρχείο. Και για να σταματήσει η δράση της μαφίας της Μικόνου, θέλει αποφασιστικότητα, δουλειά, επιμονή και τη θέληση όλων. Νομίζω ότι το χτύπημα στο πρόσωπό μου είναι καθαρά τυχαίο. Είναι ένα χτύπημα απέναντι σε όλη την αρχαιολογική υπηρεσία. Κάποιοι δεν γουστάρουν, επειδή κάνουμε τη δουλειά μας. Και στην τελική η διαφύλαξη των υλικών καταλήπων του παρελθόντος νομίζω ότι είναι χρέος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Καταγγελίες για αυθαιρεσίες στη Μύκονο πέφτουν βροχή. Μιλούν για παράνομα μπετά που πέφτουν μέσα στη νύχτα και τους εργάτες να δουλεύουν με φακούς, ενώ υπάρχουν και τσιλιαδόροι. Δίνουν τις παράνομες οικοδομές με δίχτυ παραλλαγής για να μην διακρίνονται με το φως της ημέρας οι αυθαίρετες εργασίες. Εκείνοι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις λένε ότι οι εργάτες στην πλειονότητά τους είναι αλλοδαποί, χωρίς χαρτιά και αναλώσιμοι για τα αφεντικά τους. Στο νησί των Ανέμων, όπου κάθε τετραγωνικό αξίζει από δεκάδες χιλιάδες ευρώ έως και εκατομμύρια, όλοι οι χώροι είναι αξιοποιήσιμοι, νόμιμα ή παράνομα. Οι τζίροι των παράνομων επιχειρήσεων είναι τέτοιοι, που τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν για μια αυθαιρεσία είναι απειροελάχιστα μπροστά στα κέρδη τους. Ο Φανούρης Κουμπάρος έχει δει με τα μάτια του να πηγαίνουν τα περιπολικά σε καραμπινάτες πολεοδομικές παραβάσεις, να φεύγουν άπραγοι και οι αυθαιρεσίες να παραμένουν. Από 30 τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά σπιτάκι να έχετε χτιστεί 500 τετραγωνικά και με 2 τόνοι ξύλα, μπέργολες και αυτά. Αυτό πώς έγινε. Εγώ προσωπικά είδα το περιπολικό να έρχεται κάποιες στιγμές και να φεύγει. Πώς έγινε, όταν άνθρωποι που είναι πάνω στη Δημαρχία ή ασχολούνται με τα κοινά της Μυκόνου είναι και εργολάβοι ταυτόχρονα των παράνομων, τότε τι σωτηρία υπάρχει, τι να σου κάνει ο, πώς τον είπαμε, τον αρχαιολόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το νησί των Ανέμων βρίσκεται στο επίκεντρο για μαφιόζικες επιθέσεις ισχυρών επιχειρηματιών σε βάρος υπαλλήλων. Από τη δεκαετία του 80 υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα σε εφημερίδες που μιλούν για νονούς, λαδώματα, προστασίες και εκβιασμούς. Γι' αυτό και στη συζήτηση που διοργάνωσε το κλιμάκιο των αρχαιολόγων στο Γρυπάριο Μέγαρο με φορείς και κατοίκους, η λέξη «διαφθορά» υπόθηκε πολλές φορές με αποδέκτες τους δημόσιους λειτουργούς. Άλλη υπόθεση που ερευνούσε ο Μανώλης Ψαρός αφορά, σύμφωνα με το κλιμάκιο των αρχαιολόγων που βρέθηκε στο νησί, στη χώρα της Μυκόνου, κάτω από τους Μήλους. Πέρυσι τον Οκτώβριο, οι ιδιοκτήτες του Beach Bar του Πανόρμου αγόρασαν προς 12 εκατομμύρια ευρώ το εστιατόριο όπου λειτουργούσε παλιότερα το ιστορικό Sea Satin. Το σημείο που εκτελούνται οι εργασίες, όπως κατέγραψε η κάμερα του Action Story, βρίσκεται εμφανώς μέσα στα όρια της ρημοτομικής γραμμής, σε χώρο δηλαδή που θα έπρεπε να είναι κοινόχρηστος.
Σύμφωνα με το κλιμάκιο, ο νέος ιδιοκτήτης ξεκίνησε εργασίες χωρίς την άδεια της αρχαιολογίας και δόθηκε 2 φορές σήμα για διακοπή εργασιών. Εδώ η παρανομία είναι πάρα πολύ μεγάλη, φαίνεται, και με το αλευτικό καΐκι που έχω, διότι είμαι ψαράς και γυρίζω το νησί γύρω-γύρω, χτιζόνται απίστευτα πράγματα και υπάρχει και κακή συμπεριφορά προς τη φύση. Οι καταγγελίες στη Μύκονο για εργασίες μέσα στη νύχτα αυθαιρέτων κατασκευών δίνουν και παίρνουν εδώ και χρόνια. Από το 2019, κάτοικοι είχαν εγγράφως ενημερώσει τις αρχές πως βλέπουν τους επιτίδιους να κρύβουν τις παράνομες οικοδομές με πανιά, εργάτες μέσα να δουλεύουν με φακούς και να ρίχνουν παράνομα μπετά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το ξημέρωμα. Ούτε τότε έδωσε κανείς σημασία. Εγώ προσωπικά πριν ένα μήνα άκουγα το σπίτι μου, είναι στη Φτελιά, άκουγα τσάπες να χτυπάνε όλο το βράδυ. Το έχω ακούσει. Μόνο οι οικοδομές γίνονται το χειμώνα. Είναι δεδομένο το καλοκαίρι και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2019, η οποία επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την Άνοιξη και ως τον Οκτώβριο, απαγορεύονται τουλάχιστον οι βαριές οικοδομικές εργασίες στη Μύκονο. Δεν γίνεται σε έναν τόπο με έντονη τουριστική δραστηριότητα να βαράνε οι τσάπες και τα σφυριά. Γι' αυτό το λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απαγορεύσει τις εργασίες αυτές. Επομένως, είναι λογικό ότι η οικοδομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, ξεκινάει τον Νοέμβρη και τελειώνει το Μάρτιο. Είναι το απολύτως φυσιολογικό. Ο Κωνσταντίνος Κουκάς εξελέγει δήμαρχος της Μυκόνου το 2014, σε ηλικία 32 ετών. Υποστηρίζει πως το πρόβλημα ξεκινά από το ότι η Μύκονος δεν διαθέτει δικιά της πολεοδομία, αλλά υπάγεται στη Σύρο. Ακόμα και το υγειονομικό που θα ελέγξει μια επιχείρηση εστίασης έχει έδρα στην Άνδρο. Πολεοδομία Μυκόνου είχαμε για κάποια χρόνια μέχρι το 2017, οπότε τότε λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, συνταξιοδοτήσεων και ενός πειθαρχικού, η πολεοδομία έμεινε με 0 υπάλληλο. Επομένως τότε δόθηκε η λύση από τον τότε Υπουργό Ιστορικών, τον Πάνο του Σκουρλέτη, και μας εξυπηρετεί έκτοτε η πολεοδομία της Σύρου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι όποιος θέλει να κάνει αίτηση για μια νέα άδεια πηγαίνει στη Σύρο, όπως επίσης θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι στις πιθανές αυθαίρετες εγκαταστάσεις, γίνονται όταν έρχεται το κλιμάκι από τη Σύρο. Η αλήθεια είναι πως η πολεοδομία Σύρου έχει κάνει αρκετούς ελέγχους στο νησί της Μυκόνου και έχει επιβάλει πολλά πρόστιμα. Τα τελευταία 4 χρόνια ελέγχθηκαν μετά από καταγγελίες 727 υποθέσεις και επιβλήθηκαν 410 πρόστιμα σε επιχειρήσεις όπου βρέθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις. Ο ίδιος καλοδέχτηκε το κλιμάκιο των αρχαιολόγων που επισκέφθηκε το νησί για να συμπαρασταθεί στον Μανώλη Ψαρό. Συζήτησε μαζί τους, πήρε μέρος στις συγκεντρώσεις και συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ μέρους ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, να δηλώσουμε την οργή μας για το περιστατικό, να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον συνάδελφό σας, ο οποίος χτυπήθηκε βία και άδικα. Αυτή η εξέλιξη, δηλαδή το να φτάσουμε ένας δημόσιος λειτουργός να πέφτει θύμα βίας για την άσκηση των καθηκόντων του, είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει εδώ. Σήμερα είναι ο αρχαιολόγος,
Αύριο θα είναι ο πολεοδόμος, ο υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας, ακόμη και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο πρέπει να κοπεί τώρα στη γέννησή του. Ο πρώην Δήμαρχος, ωστόσο, έχει άλλη άποψη. Εδώ έχει χαθεί το μέτρο και η ισορροπία. Όταν δίνεις σε παράνομα μαγαζιά άδειες, οι οποίοι συνεχίζουν να αυθαιρετούν, τα έγραψαν όλα τα site, τα φωνάζουν οι αρχαιολόγοι και η Δημοτική Αρχή τα λειτουργεί, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Όταν λοιπόν χαθεί το μέτρο, κάποιοι θα ακολουθήσουν. Επί 18 χρόνια δήμαρχος στη Μύκονο, ο Χρήστος Βερώνης υποστηρίζει πως η Δημοτική Αρχή έχει τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη στη Μύκονο, αλλά επιλέγει να κάνει τα στραβά μάτια. Έγιναν μεγάλα μαγαζιά, μαζεύτηκε εδώ στο νησί και υπόκοσμος που δεν υπήρχε. Τα μεγάλα μαγαζιά, τα οποία καταγγέλουν σήμερα οι αρχαιολόγοι ότι έπρεπε να μην λειτουργούν και ότι κάνουν αυθαιρεσίες, η Δημοτική Αρχή που έπρεπε να αφαιρέσει την άδεια δεν την έχει αφαιρέσει και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Επομένως, το θέμα χάθηκε τα τελευταία χρόνια. Έτυχε να είμαι μια φορά στο Δημαρχείο που πήγαινα να πάρω κάποιο ΤΑΠ. Στο τμήμα που είναι το ΤΑΠ. Το ΤΑΠ είναι αυτό που παίρνει τη βεβαίωση των τετραγωνικών που δηλώνει στο Δήμο για να σου δώσει άδεια να πάρεις ρεύμα. Και διαμαρτυρόταν ο άλλος γιατί δεν του βάζει τα 1000 μέτρα τα τετραγωνικά που είχε 200 τετραγωνικά άδεια. Αλλά είχε και 1000 αυθαίρετα. Διαμαρτυρόταν γιατί δεν του βάζανε στα 1000 αυθαίρετα, δεν του δίνανε το ΤΑΠ να πάει να συνδέσει τα αυθαίρετά του. Έχουν κατακρεουργήσει το νησί. Δεν έχει καμία σχέση το νησί με αυτό που υπήρχε παλιά. Πλέον, τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους μυκονιάτες, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις παραλία που να μην είναι οργανωμένη και να μην αναγκάζεσαι να πληρώσεις εισιτήριο για να κάνεις το μπάνιο σου. Παρόλο που στη θεωρία και τον νόμο, ο Αιγιαλός είναι ελεύθερος και προστατεύεται. Τέλος, υπάρχουν οι παραλιακές ζώνες, που συνήθως είναι σε όλες τις παραλίες, το οποίο επιτρέπεται πάλι, μετά από προϋποθέσεις, σε απόσταση από τον Αιγιαλό, να κτίζονται κάποια κτίσματα, τα οποία είναι λίγα σε τετραγωνικά και με όρους δόμησης μακριά από τον Αιγιαλό και την παραλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παραλία. Το τελευταίο κομμάτι ήταν ο Άγιος Σώστης, ο Πάναρμος και η Φτελιά που πήγαιναν οι μικονιάρες. Ειδικά στη Φτελιά πολλοί οικογενειάρχες. Τώρα με όλα αυτά που γίνονται, ξύλα από εδώ, ξύλα από εκεί, φουσκωτός από εδώ, φοβάται και ο κόσμος. Δεν είναι όλοι εμπόλεμοι. Κάποια οικογένεια το να πάρει το καλαθάκι, την καρέκλα του και να πάει να κάτσει σε κάποια παραλία, δεν νομίζω να γίνεται αυτό. Δεν τους αφήνουν. Δεν τους αφήνουν. Το έχει αφήσει το κράτος ανεξέλεκτο το πράγμα αυτό. Για μένα. Και η Δημαρχία, κράτος, αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Έχουν αφήσει ανεξέλεκτα ο καθένας εδώ με το που έρχεται να κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς να τηρεί τους νόμους. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στέλνει 130 αστυνομικούς στο νησί. 30 πριν το Πάσχα και άλλους 100 αμέσως μετά τις γιορτές για να βάλουν φρένο σε κάθε μορφή εγκληματικότητας που εντοπίζεται στο νησί. Είτε αυτό έχει να κάνει με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, είτε με διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και άλλες παραβατικές δραστηριότητες. Έχουν γίνει βήματα προόδου, δηλαδή ένα απλό αστυνομικό τμήμα έγινε αστυνομική υποδιεύθυνση και ήρθαν επιπλέον αστυνομικοί, αλλά αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να παραμένουν στο νησί ή ένα τουλάχιστον ειδικό κλιμάκιο εκπαιδευμένο πάνω στις πολεοδομικές παραβάσεις και το χειμώνα, που είναι τότε η περίοδος η οποία γίνονται οι περισσότερες οικοδομικές εργασίες. Άρα δεν φτάνει μόνο να είναι το καλοκαίρι και να έρχονται επιπλέον αστυνομικοί,
θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέρος αυτό να μένει και το χειμώνα για να ασχολείται με το κομμάτι των ελέγχων σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές εργασίες και τις πολυοδομικές παραβάσεις. Και μία φωτογραφία από τον Κόρφο που ήταν ένα τελείως παρθένο τοπίο και τώρα έχει γίνει σπίτι παρασπίτι, έχει γίνει ένας ολόκληρος οικισμός. Με νόμιμα και με αυθαίρετα. Η Ανδριανή Θεοχάρη είναι από τις παλιές αρχιτεκτόνισσες της Μυκόνου που έχει ζήσει την απαράμιλη ομορφιά του νησιού. Το λιμάνι με τα καραβάκια του και τα καϊκάκια του. Ο ψαράς, ο οποίος είναι στους μήλους, έχει απλώς τα δίχτυα του και τα μπαλόνι. Οι μήλοι όπως ήταν την παλιά εποχή. Η Μύκονος 50 χρόνια πριν ήταν ένα τοπίο θεϊκό. Υπήρχε μια φανταστικά θετική ενέργεια στο χώρο. Οι ξένοι ερχόντουσαν και ερωτευόντουσαν το νησί. Η συμπεριφορά των Μυκονιατών ήταν εκείνη που κράτησε τον κόσμο εδώ πέρα, γιατί ερχόντουσαν, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, υπήρχαν μερικά ενοικιαζόμενα δωμάτια και μερικοί ακόμα μένανε και στις ταράτσες των σπιτιών. Ωστόσο, ήταν τέτοια η φιλοξενία των Μυκονιατών που τους κρατούσαν ακόμα και δεν είχαν χρήματα και τους τα στέλνανε όταν πήγαιναν στον τόπο τους, ας πούμε. Οπότε ήταν η καλύτερη διαφήμιση για τη Μύκονο. Το κακό, λέει, ξεκίνησε από το 1990 και μετά, όταν Έλληνες και κυρίως ξένοι άρχισαν να κτίζουν όπου έβρισκαν, όπως έβρισκαν, σε κάθε σπιθαμή της Μυκόνου. Από εκεί και πέρα άρχισε να μας παίρνει και να μας σηκώνει μετά. Όλοι οι ξένοι οι οποίοι θέλαν να κάνουν επένδυση ερχόντουσαν εδώ, όσοι θέλαν να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα ερχόντουσαν εδώ. Έχει αυτή τη στιγμή έχει εδραιωθεί κάθε είδος μαφίας. Φοβάσαι να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Σήμερα βλέπει όλα τα κακά της Ελλάδας να έχουν συγκεντρωθεί στο νησί που μεγάλωσε και αγαπά. Στο νησί η μαφία δρά ανεξέλεγκτα. Το καλοκαίρι βουλιάζει από τουρίστες, παρόλο που δεν έχει τις υποδομές για να αντέξει τόσο κόσμο. Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Κάπου πρέπει να σταματήσει, δεν αντέχει άλλο το νησί. Νερό δεν έχουμε. Δεν μπορούν να έχουν χιλιάδες πισίνες. Να μην έχεις νερό, να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και να έχει ο άλλος την πισίνα για να κολυμπάει μέσα σε μια τέτοια θάλασσα. Ο Δημήτρης Κουτσούκος προσπαθεί εδώ και χρόνια να δημοσιοποιήσει την αλλαγή που συντελείται στη Μύκονο από το σύμβολο της άγριας ομορφιάς των Κυκλάδων σε ένα χαοτικό νησί όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο ίδιος ζούσε πολλά χρόνια στην Αμερική και διαφήμιζε με όποιο τρόπο μπορούσε την πατρίδα του, ακόμα και με την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο αριθμός κυκλοφορίας ήταν η Μύκονος και πάρα πολλοί με ρωτούσαν τι κάνεις εδώ, γιατί δεν είσαι στη Μύκονο. Η Μύκονο όσα χρόνια ήμουν εκεί πέρα είχε ένα πάρα πολύ καλό όνομα, όλοι θέλανε να έρθουν, μου κάνουν και ερωτήσεις και αισθανόμουν υπερήφανος για το νησί μου. Τώρα, ακόμα και τώρα και αυτό που γίνεται με τον αρχαιολόγο έχει φτάσει μέχρι την Αμερική. Και μου λένε, και με παίρνουν φίλοι μου τηλέφωνο και μου λένε τι γίνεται εκεί στη Μύκονο, η μαφία και αυτά, τι γίνεται εκεί. Τα χρόνια της αθωότητας, πριν το νησί των Ανέμων μετατραπεί σε αγαπημένη επιλογή των διεθνών jet setters, στη Μύκονο έμοιαζαν όλα διαφορετικά. Ήταν μόνο η φύση, αγνή, όμορφη και σπουδαία μέσα στην απλότητά της. Οι παρατεταμένες ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, που ξεκίνησαν στη Δήλο το 1873, έστρεψαν την προσοχή στην περιοχή, τουλάχιστον στους λίγους που γοητευμένοι από τη μαγεία της κλασικής Ελλάδας, είχαν τα μέσα και την ευκαιρία να ταξιδέψουν.
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, πολύ διάσημοι καλλιτέχνες, πολιτικοί και πολύ σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο άρχισαν να επισκέπτονται το νησί για τις διακοπές τους. Και έτσι σύντομα η Μύκονος απέκτησε ισχυρή φήμη μεταξύ των Bon Vivers της διεθνούς υψηλής κοινωνίας. Πολύ πλούσιοι άνθρωποι όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος άρχισαν να φτάνουν στη Μύκονο τη δεκαετία του 50 με τα προσωπικά τους τζετ, αλλά και πολλοί καλλιτέχνες διεθνούς φήμης. Τα κοσμοπολίτικα περιοδικά και οι διάσημες εφημερίδες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν τη Μύκονο ως μοναδικό προορισμό. Η Μύκονος στις δεκαετίες του 60 και 70 γίνεται ένα νησί γεμάτο καλλιτέχνες, jet setters και bohème τύπους. Σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωστά νησιά στον κόσμο. Καλό σας βράδυ! Νομίζω ότι κάποια θέματα λιγάκι τα διωγγώνουμε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η Μύκονος τραβάει τη δημοσιότητα και ότι οτιδήποτε κολλάμε τη λέξη Μύκονος δίπλα πουλάει λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω. Θαρώ ότι δεν συμβαίνει στη Μύκονο κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο εδώ ή δεν συμβαίνει στην Αθήνα ή δεν συμβαίνει σε άλλα μέρη που συγκεντρώνεται τόσος πλούτος. Πίσω λοιπόν από τα λαμπερά φώτα νομίζω συμβαίνει ό,τι συμβαίνει οπουδήποτε υπάρχουν λαμπερά φώτα. Παραλίες και όλα τα πράγματα που δικαιούται να έχει ο κάθε άνθρωπος και ας πούμε δεν είναι μόνο Μυκονιάρης, είναι και ο παραθερίστας που δεν θέλει να πληρώσει ομπρέλα, δεν θέλει να αντιμετωπίζεται, έχω ακούσει και έχω δει ένα κομμάτι, αντιμετωπίζεται από κάποιους security, από κάποιους φουσκωτούς, ξεφουσκωτούς, από κάποιους που πολεμούν να επιβάλλουν την τάξη σε πράγματα που θα παρκάρει ο καθένας. Που είναι ελεύθερα, πρέπει να είναι ελεύθερα αυτό για τον Μυκονιάτη, όχι μόνο για τον Μυκονιάτη, για τον τουρίστα. Γιατί η Μύκονο δεν είναι μόνο στον τουρίστα που έχει ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ. Μπορεί να έρθει κι άλλο Σαββατοκύριακο να πιει τον καφέ του, να φάει ένα τόστ και να κάνει και μπάνιο. Στη Μύκονο γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις. Διακυβεύονται πολλά συμφέροντα και μεγάλα συμφέροντα. Οι υπηρεσίες υπολειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις. Και έτσι μερικοί αναγκάζονται, μη περιμένοντας αυτές τις εγκρίσεις, να προβαίνουν σε αυθαίρετες πράξεις και αυθαίρετα κτίσματα. Μέχρι πότε θα αντέξει? Υπάρχουν και καλύτερα μέρη να πάνε να δουν πια. Για να πάνε να τα χαλάσουνε, δηλαδή. Ετοιμάζονται, συντείνω τώρα. Στην Ελλάδα του 2023, γυρνάς από το γραφείο σου αργά έχοντας δουλέψει και θες να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Και ανταυτού καταλήγεις στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, χτυπημένος και μόφυρτος. Αναρωτιέμαι, αν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.